ιδιοκτήτρια του καλύτερου ζαχαροπλαστείου στο Λονδίνο, είναι Ελληνίδα. Και είναι η κυρία Πόλη Αντωνιάδη. Κυρία Αντωνιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, από Ηράκλειο. Και τη δική μας από εδώ. Μία Ελληνίδα λοιπόν, η οποία αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί, να φύγει από την Ελλάδα, να πάει στο Λονδίνο και να πετύχει κατά πολλούς το ακατόρθωτο. Το πέτυχε όμως. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο ζαχαροπλαστείο του Λονδίνου. Πάντως προσπαθούμε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι κριτικές πάντως, μέσα από τις κριτικές προκύπτει ότι είναι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα. Είστε και μετριόχρονο, οπότε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δύσκολη απόφαση να φύγετε από την Ελλάδα. Και δύσκολη και εύκολη, γιατί εμάς η επιχείρηση είχε ξεκινήσει από το 12 στην Ελλάδα, με βρετανικά γλυκά, πάλι στο ίδιο στυλ, όπως είναι και εδώ. Αλλά εννοείται ότι τη βρήκε ωραιότατα η κρίση. Εν τω μεταξύ, μεγαλώνοντας, έφευγαν και τα παιδιά μας για τα πανεπιστήμια εδώ. Πέσαμε και σε κατάθλιψη με το σύζυγο και είπαμε, δεν κάνουμε την τρέλα να τα μεταφέρουμε όλα εκεί. Οπότε η σκέψη λοιπόν να μετακομίσετε δεν ήταν μόνο για επαγγελματικούς αλλά και για συναισθηματικούς λόγους, σωστά? Νομίζω ναι, πάρα πολύ. Έπαιξε τεράστιο ρόλο. Συν το ότι πάντα θέλαμε να το δούμε το ζαχαροπλαστείο μας εδώ. Αν και δεν το πιστεύαμε και εμείς το πόσο καλά θα πάει, γιατί είχαμε ένα πολύ απλό κόνσεπτ, αλλά τελικά αυτό είναι και η δύναμή του. Δηλαδή φτιάχνουμε τα γλυκά μας εδώ όπως σε κάθε σπίτι. Δεν έχει τίποτα που να θυμίζει η βιομηχανοποιημένη παραγωγή, η πρόσθετα. Φτιάχνουμε γλυκάκια όπως θα κάνουμε σε μια σπιτική κουζίνα. Είναι αυτό είναι κάτι που είναι σπουδαίο. Είναι εδώ. Πιο απαιτητικοί οι καταναλωτές στην Βρετανία, στο Λονδίνο, σε σχέση με τους αντίστοιχους στην Ελλάδα? Θα έλεγα πως όχι. Νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ, πολύ πιο εκλεπτισμένοι στο φαγητό. Οι Άγγλοι ουσιαστικά κέικ τρώνε. Ναι. Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Εδώ που είναι απαιτητικοί απλά είναι στην ποιότητά του. Δηλαδή για να τους κερδίσεις, ειδικά εδώ που βρισκόμαστε, που είναι έτσι καλό προάστιο του Λονδίνου, δεν είναι εύκολο μέχρι να σε εμπιστευτούν. Και το σπουδαίο είναι ότι έχουν αγαπήσει πολύ τα ελληνικά γλυκά, τα οποία στην αρχή τα προσφέραμε έτσι με το σταγονόμετρο, ναι. Αλλά τώρα έχουν αποκτήσει πολύ, πολύ μεγάλο κοινό. Ελληνικά γλυκά όπως, γιατί οι Άγγλοι είναι λίγο περίεργοι σε αυτό το, και σε αυτό όμως, το κομμάτι. Και όμως, ξεκινήσαμε με τα μελομακάρονα, όπου τους άρεσαν πάρα πολύ γιατί είναι vegan, δεν έχουν κιόλας γαλακτοκομικά. Μετά βάλαμε δειλά-δειλά μια πορτοκαλόπιτα, μετά ένα γαλακτομπούρεκο, μετά και άλλα πράγματα. Και τελικά τους αρέσουν πάρα πολύ, γιατί νοείται, τρώνε κάτι ιδιαίτερα νόστιμο. Μας έχει εκπλήξει και εμάς αυτό. Και οι ελληνικές πίτες, γιατί βάζουμε και λίγα αλμυρά στο μενού, έχουμε και πολλούς Έλληνες πελάτες εδώ. Επομένως, ναι, τα έχουν τιμήσει ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Βλέπουμε και την εικόνα από ένα βιβλίο που εκδώσατε, σωστά, να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό. Ναι, να είστε καλά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έκδωσα. Ξεκίνησε πρώτα εδώ στην Αγγλία για να συνοδέψει το άνοιγμα του μαγαζιού. Ναι. Αλλά τελικά μεταφράστηκε στα ελληνικά και τώρα έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του βιβλίο, γιατί είναι μια σειρά από τρία βιβλία. Ναι. Διανέμεται από τις εκδόσεις Πατάκη και βρίσκεται ήδη στα ελληνικά βιβλιοπωλεία. Μάλιστα. Είναι βασικά συνταγές του μαγαζιού, αλλά ναι, μαζί με παραμύθια. Α, μαζί με παραμύθια. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο? Νομίζω πάρα πολύ. Γιατί βρίσκονται σε ένα μαγικό κόσμο. Βρίσκονται στο μαγικό ζαχαροπλαστείο της Molly Rose, στην επαρχιακή Αγγλία του περασμένου αιώνα. Η Molly Rose είναι μια ζαχαροπλάστια μικρή, 10 ετών, που έχει το χάρισμα της ζαχαροπλαστικής. Και έτσι μέσα από αυτή την ιστορία έχουν πλεχτεί πάρα πολλές ιστορίες. Και με την ίδια και με τα πλάσματα που επισκέπτονται το ζαχαροπλαστείο της. Και έτσι κάθε φορά, κάθε ιστορία έχει και μια πρωταγωνιστική συνταγή που παρουσιάζεται στο τέλος, ναι, και προκαλεί τα παιδιά να ασχοληθούν, να φτιάξουν και αυτά μαζί με τους γονείς τους γλυκά. Γενικά βέβαια, να βγουν στην κουζίνα. Η τέχνη της ζαχαροπλαστικής είναι ένας μαγικός κόσμος. Ένας μαγικός κόσμος χρωμάτων, ένας μαγικός κόσμος γεύσεων. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω ότι τα μηνύματα μπορεί να περάσει κανείς σε ένα παιδί μέσα από αυτό. Είναι πάρα πολλά, όπως το τι κάνω με τον ελεύθερο χρόνο μου, πώς μπορώ να φτιάξω κάτι με τα δικά μου τα χέρια, πώς μπορώ να πιστέψω στον εαυτό μου. Και το πιο σημαντικό είναι πώς μπορώ από μικρή ηλικία να μάθω να ξεχωρίζω τι είναι καλό. Δηλαδή το ότι μπορεί να μάθει ένα παιδί ότι ένα πολύ νόστιμο μπισκότο μπορεί να φτιαχτεί με 4-5 βασικά υλικά, πιστεύω ότι θα το κάνει πολύ σκεπτικό αργότερα στο να δει και να συγκρίνει με κάτι το οποίο είναι έτοιμο ή μαζικής παραγωγής. Αρχίζει δηλαδή και σέβεται τον τρόπο που τρέφεται και το ίδιο. Πιστεύω.
Νομίζω ότι κάπως έτσι λειτουργεί. Δέχτηκα ένα μήνυμα. Δέχτηκα ένα μήνυμα από ένα τηλεθεατή αν έχετε διάσημους πελάτες εκεί. Στο... Έχουμε πολλούς διάσημους πελάτες, γιατί το South Kensington εδώ είναι η γειτονιά. Όπως πρέπει να μας αποκαλύψετε ορισμένα ονόματα. Α, δεν μπορώ να σας πω. Έχουν περάσει διάφοροι άνθρωποι από εδώ, πραγματικά. Τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την διαδρομή σας, είστε ένας άνθρωπος και εσείς και η οικογένειά σας γενικότερα, που ρίσκαρε φεύγοντας από την Ελλάδα, πέτυχε όμως σε μια δύσκολη στιγμή, στα μέσα της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Τα μηνύματα ή αν θέλετε τα μηνύματα που θέλετε εσείς οι ίδια να περάσετε στους τηλεθεατές, σε νέους επιχειρηματίες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που πιστεύω και το λέω πάντα είναι ότι κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει. Όποιος είναι ο στόχος τους, αρκεί να το βρεις το όνειρό σου. Και από εκεί και πέρα χιλιάδες δυσκολίες θα έρθουν. Αλλά αν μένεις πιστός σε αυτό που θέλεις και δουλέψεις γι' αυτό, νομίζω ότι κάποια στιγμή έρχεται. Δεν υπάρχουν όμως εύκολες λύσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και όλες αυτές οι επιτυχημένες πορείες μέσα στην πορεία τους έχουν και δύσκολες στιγμές και αποτυχίες ακόμη και λάθη. Αλλά το πιο σωστό είναι η προσπάθεια, νομίζω. Αυτό είναι που στο τέλος κρίνει κάτι αν είναι επιτυχημένο ή όχι. Μάλιστα. Κυρία Αντωνιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι να τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αγαπάμε και πάρα πολύ την Κρήτη οικογενειακά. Έχουμε και δεσμούς εκεί. Είστε από τους πιο φιλόξενους ανθρώπους, νομίζω, της Ελλάδας και του κόσμου, θα έλεγα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.